Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ωραία και επικά αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Λαφαζάνης. Μία απάντηση όμως πρέπει να δώσετε, κύριε Λαφαζάνη. Το Δεκέμβρη που έρχονται τα Χριστούγεννα, ποιος θα πληρώσει στους Έλληνες τους μισθούς και τις συντάξεις τους? Εσείς από την τσέπη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος βγαίνει ευκόλως και δηλώνει και λέει πολλά και επενδύει στη δίκαιη οργή του ελληνικού λαού και παίζει ευκόλως με τα συναισθήματα ενός λαού φοβισμένου και ταλαιπωρημένου. Εσείς βγαίστε και πέστε του όμως και απαντήστε συγκεκριμένα, διότι εγώ που είμαι ο αρχιτέκτον, όπως με ονομάσατε, της συνένεσης, με πείσμα πιστεύω ότι αν αυτή η συνένεση δεν επιτευχθεί μέσα σε αυτή την αίθουσα σήμερα, η δικιά μας Βουλή, εμείς οι 300, θα είμαστε υπόλογοι στην ιστορία. Θα είμαστε υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Και θα είμαστε υπόλογοι όλοι, και εσείς δεν είσαστε άμυροι ευθυνών. Αφήστε τα αυτά, κύριοι του Κουκουέ. Όταν κατεβάζετε και λέτε σε όλα όχι και θέλετε να φέρετε την εποχή του Στάλιν πίσω στην Ελλάδα, να βγείτε να τα λέτε συγκεκριμένα. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου οπαδός του Στάλιν. Εσείς που είσαστε, να τα λέτε καθαρά. Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει καθόλου σημασία αυτή τη στιγμή τι λέει η αριστερά. Και δεν έχει καθόλου σημασία, σέβομαι την άποψή τους, διαφωνώ ριζικά μαζί τους, αλλά δεν μετράει αυτή την ώρα. Αυτή είναι η ώρα ευθύνης κυρίως για τη συμπολίτευση, κυρίως για σας το Πασόκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες είναι απερίγραπτο. Είναι πρωτοφανές ότι ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ελλάδος κατάφερε μέσα σε 3-24 ώρα να θέσει σε αμφισβήτηση τα μόνα δύο μεγάλα επιτεύγματα της μεταπολίτευσης. Την ύπαρξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ύπαρξη της Ελλάδος μέσα στην Ευρωζώνη. Διότι αλίμονο, εάν αυτά για τα οποία μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι, σήμερα πλέον απειλούνται. Και απειλούνται ευθέως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Χάρη στην καταπληκτική ιδέα του δημοψηφίσματος του κυρίου Παπανδρέου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκλεισαν τις κάνουλες για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα έχει ελάχιστα αποθέματα. Τα ταμιακά αποθέματα, εγώ δεν θα πω το νούμερο, αλλά ο καθένας από εσάς μπορεί να πάει να το ρωτήσει. Και καλείται να απαντήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία πώς θα πληρώσει εάν δεν εκταμιευθούν τα χρήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν έχεις αυτή την ευθύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι στον ελληνικό λαό, παρετήσε. Παρετήσε και ανοίγεις την πόρτα στη δυνατότητα να υπάρξουν εξελίξεις. Και ξέρει πολύ καλά ο κύριος Παπανδρέου ότι είναι αδύνατον να υπάρξει κυβέρνηση σήμερα η οποία να είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον ίδιο παρόντα. Και ξέρει ο κύριος Παπανδρέου ότι με το να κολλάει στην καρέκλα του, το μόνο πράγμα το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί προσχήματα στην οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης. Και ποια πρέπει να είναι η βάση αυτής της συνεννόησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Η βάση αυτής της συνεννόησης είναι ότι εμείς, σε αντίθεση με το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου. Πώς θα τη διασφαλίσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Εσείς έχετε μηδενική αξιοπιστία. Η Νέα Δημοκρατία από μόνη της δεν μπορεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, σήμερα τη νύχτα, μέχρι αύριο το πρωί. Να υπάρξει η συμφωνία των κομμάτων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Να στείλουμε ένα μήνυμα έξω και ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, για μία φορά στη ζωή του τα τελευταία 30 χρόνια στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και δεν σκέφτεται την πάρτη του, αλλά σκέφτεται το λαό. Και η ευκαιρία είναι σήμερα. Η ευκαιρία είναι τώρα. Διότι μετά θα υπάρχει ένα όνομα ή δύο ονόματα ενδεχομένως κάτω από τη λέξη χρεοκοπία της χώρας. Και θα υπάρξει χρεοκοπία άτακτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άτακτη χρεοκοπία.
Οφείλουμε λοιπόν να πούμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Ναι, η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη από κανέναν Ευρωπαίο. Ναι, συνοδεύεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ναι, πρέπει να εφαρμοστεί, διότι πρέπει να εκταμιευθούν οι δόσεις. Διότι η Ελλάδα δεν έχει άλλο τρόπο να πάρει λεπτά σήμερα. Διότι είναι αέρας φρέσκος στα περί Ρωσίας, Κίνας, Ιαπωνίας και δεν ξέρω τι άλλο ακούγεται στα διάφορα τηλεπαράθυρα. Και η ευκαιρία είναι τώρα. Και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο κύριος Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική του ομάδα, εμένα, την καλόπιστη, τον άνθρωπο ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής διαγράφει από το κόμμα του, διότι πίστευε ότι πρέπει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική και το μέλλον της χώρας, εμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με άφησε άναυδη. Λες και δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Λες και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Λες και δεν είχε δει ότι έχουμε γίνει ευρωπαϊκά διεθνώς ρεζίλι. Λες και δεν ήξερε ότι σήμερα το βράδυ δεν υπάρχει ένα κανάλι που να μην ξεφτιλίζει την πατρίδα μας. Εγώ έκανα ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Μίλησα σε όλους τους τόνους. Έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου. Είπα ότι για όνομα του Θεού συνέλθετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να κάνουμε αύριο τον απολογισμό της χρεοκοπίας της χώρας και της επιστροφής στη δραχμή για τις επόμενες 10 γενιές των Ελλήνων δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να γράψουμε χιλιάδες βιβλία. Σήμερα όμως καλείται αυτή η Βουλή να πάρει την απόφαση. Και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι μια κυβέρνηση μέχρι να εφαρμοστεί η συνθήκη πλήρως και να πάμε μετά συντεταγμένα σε εκλογές. Να μπορεί ο ελληνικός λαός να εκφραστεί, αλλά να έχουμε κάνει το καθήκον μας, κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε διασφαλίσει τα χρήματα τα οποία έχει ανάγκη αυτός ο λαός, τα χρήματα τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα αύριο το πρωί και να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, αλλά και κυρίως να είναι η αναπτυξιακή εκκίνηση ξανά για αυτή τη χώρα. Αλίμονο εάν τα πείσματα δύο αρχηγών, αλίμονο αν οι εγωισμοί, εάν η ανάγκη να μείνουν κολλημένοι σε καρέκλες, τους οδηγήσουν να τεινάξουν στον αέρα την μοναδική ίστατη ελπίδα που έχει σήμερα αυτή η χώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Παντογιάννη.